Σοκ, θλίψη και ανίποτη οδύνη στη Σαντορίνη. Τα γιατί γύρω από τον ευνίδιο θάνατο της 14χρονης Κατερίνας είναι αμήλικτα. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η ανήλικη είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ, ενώ φως τα αίτια θανάτου αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Αποκλείονται εξωτερικές κακώσεις και η χρήση βίας. Είχε πάρει κάποια ποσότητα αλκοόλ. Όμως, τι ακριβώς είχε πάρει, τι ουσίες άλλες, ναι ή όχι, αυτό θα μας το δείξουν οι τοξικολογικές εκτάσεις. Οι ιστολογικές εκτάσεις ορισμένων οργάνων θα μας δείξουν και την αιτία θανάτου και τι την προκάλεσε. Η 14χρονη Κατερίνα είχε πάει στο πάρτι γενεθλίων στο σπίτι φίλης της. Η ανήλικη λιποθύμησε και φίλοι της την μετέφεραν σε δωμάτιο και την άφησαν εκεί. Όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε μετά από ώρες στο σημείο, ήταν ήδη πολύ αργά. Η οικογένεια έχει καταθέσει μήνυση κατά παντός αγνώστου υπευθύνου προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες και τα αίτια θανάτου της ανήλικης θυγατέρας τους. Παράλληλα, έχουμε διορίσει και δικό μας τεχνικό σύμβουλο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στο μοίραιο πάρτι γενεθλίων δεν υπήρχε επίβλεψη από κανέναν ενήλικα, ενώ βρέθηκαν σημαντικές ποσότητες αλκοόλ.